Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Πάμε να καλησπερίσουμε πατέρα και γιο, Γιάννης και Μάριο Στεφάνου, οι οποίοι είναι μαζί μας. Πρωταθλητές και οι δύο πάντα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μαραντή. Καταρχάς, συγχαρητήρια καλή και πάλι. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Και κάθε επιτυχία. Γιατί δεν τα έχουμε πει τηλεοπτικά από τότε. Ήταν πριν φύγετε, μου φαίνεται, για την Ιαπωνία. Έτσι, για το 11ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Κιοκουσικά η Καράτε. Αυτό πάντα θα το κάνω. Σαρδάμελα πριν. Συγχαρητήρια καταρχάς, γιατί τα πήγατε περίφημα. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, Μάριε, νομίζω ότι έκανε την καλύτερη δουλειά. Πού είναι, δείξτε τη φωτογραφία, ρε παιδιά. Με ποιον έπαιξε, με ποιον παίκτη. Το βιντεάκι έχω. Έχουμε το βίντεο να το δείξουμε. Βέβαια, γιατί εκεί μετράει το πράγμα. Είχαμε μια πολύ δύσκολη κλήρωση. Ο Μάριος κληρώθηκε να παίξει με έναν από τους καλύτερους αθλητές, τους πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, τον Κύριλ Κόζνεφ, ο οποίος πέρυσι σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με κατηγορίες κιλών βγήκε δεύτερος στον κόσμο. Πώς είναι θηρίο τώρα, έτσι. Φέτος, στο Παγκόσμιο που έγινε, το οποίο γίνεται κάθε 4 χρόνια, κύριε Μαρέδη, και είναι το κορυφαίο γεγονός στις πολεμικές τέχνες. Εδώ βλέπουμε τον Μάριο να παραλάει και εδώ και ο αγώνας του τώρα με τον Ρώσο. Εδώ είναι ο αγώνας, έτσι, αυτός που λέμε. Ναι. Φέτος βγήκε τέταρτος στον κόσμο Ρώσο από 200 αθλητές σε μια κατηγορία, ήταν μια μεγάλη κατηγορία 200 ατόμων. Κάναμε πολύ καλή παρουσία, θα δείτε και εσείς στον αγώνα, αν και το βίντεο το τραβήξαμε ερεστηνικά μόνοι μας. Τα δικαιώματα τα έχουν ήδη εκεί. Δεν το επιτρέπανε έτσι κάθε αυτό. Εδώ είναι ο αγώνας αυτός που. Ναι, ο αγώνας. Πολλοί προπονητές που μας συγχάρηκαν στο τέλος, ακόμα και ο ίδιος ο Κάντσο Ματζή, ο αρχηγός του συστήματος. Mm-hmm. Έπρεπε να πάει, μας είπαν, στην παράταση, στην Σοπαλία δηλαδή. Εκεί ο Μάριος έχει άλλο ηθικό. Πρώτη φορά έπαιξε παγκόσμιο. Mm-hmm. Και τώρα παίζει με ένα. Πρώτη φορά παίζει με ένα παγκόσμιο πρωταθλητή. Κοιτάξτε εδώ, ήταν και τυχερός ο Ρώσος. Κάνει διαφορές, γλίτωσε λακτίσματα το Μάριο. Χειροκροτήθηκε ο Μάριος από την κερκίδα. Θα δείτε και εδώ στα πλάνα μπροστά όσοι φαίνονται. Χειροκροτούν κάποιε μέρε τον Μάριο. Ποια συμβουλή του δώσατε πριν να ανέβει? Να παίξει σαν Ελληνόπουλο. Να είμαι αυτός μου και να παίξω. Ναι. Τώρα κανένα μυστικό θα το είπατε εσείς που είστε πολύ έμπειρος. Προσπαθήσαμε να μελετήσουμε τον αντίπολο. Προσπαθούσε εμάς. Τον παρακολουθούσατε, τον βλέπατε εσείς. Ναι, ναι, εδώ πάλι είδαμε ένα πολύ καλό. Χειροκροτάει ο κόσμος στο λάκτισμα του Μάριο. Ήταν πολύ καλή η παρουσία του. Ο ίδιος θα μας πει πώς αισθάνθηκε. Εγώ αισθάνθηκα σαν προπονητής και σαν πατέρας του πολύ περήφανος. Αυτό είναι βέβαιο. Εντάξει, λέω μήπως το δώσατε κανένα μυστικό, καμία συμβουλή πιο πριν, τέτοια πράγματα. Αυτά τα έχουμε κάνει. Αλλά κάνει κάθε φορά. Και δεν τα λέμε βέβαια, δεν μπορούμε να τα δημοσιοποιήσουμε. Μάρια, πώς ήταν η πρώτη εμπειρία? Καταρχήν αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανος που μπόρεσα και μπήκα σε αυτό το μεγάλο χώρο στην Ιαπωνία, σε αυτό το παγκόσμιο. Το οποίο, να διευκρινίσω, γίνει κάθε 4 χρόνια και είναι σαν μια μικρή Ολυμπιάδα ουσιαστικά. Έτσι. Και περαιτέρω μια συγκίνηση, πολύ μεγάλη συγκίνηση, που μπόρεσα να είμαι ανάμεσα στα αστέρια όλου του κόσμου. Σε αυτούς τους μεγάλους αθλητές. Μεγάλο πράγμα. Και πρωταθλητές. Αντιμετώπισα τον Ρώσο στα ίσια. Του είχα μελετήσει βέβαια και εγώ και ο δάσκαλος μου και ο πατέρας μου. Τώρα κρίθηκε σε σημείο το αποτέλεσμα. Εντάξει, από εκεί κρίθηκε η όλη έκβαση του αγώνα. Θα μπορούσα να δώσω κι άλλο, αν μου δίνουν την ευκαιρία να συνεχίσω στην παράταση. Μάλιστα. Διότι βγάλαν τον Ρώσο στα σημεία. Πιστεύω ότι έπαιξε ρόλο και το όνομα και η θέση που είχε ο Ρώσος πέρυσι στο παγκόσμιο. Ήταν γνωστός αθλητής, έτσι, να πούμε. Πολύ μεγάλος αθλητής. Ήταν και στο περιοδικό που σας έδειξε νωρίτερα ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης ή της δεκάδος, γιατί σε κάθε παγκόσμιο πρωτάθλημα, κύριε Μαρέντα, από 200 αθλητές βραβεύονται οι 10 καλύτεροι. Ναι. Κατά σειρά, πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τελικά μέχρι τη 10η θέση. Γιατί είναι μεγάλη συμμετοχή, είναι μια κατηγορία 200 άτομα και χωρίς κιλά. Και είναι χωρίς κιλά, είναι open και αυτό το κάνει ακόμα λίγο πιο δυναμικό και πιο δύσκολο. Και τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία παγκόσμια, για να αγωνιστεί κάποιος αθλητής σε παγκόσμιο, πρέπει να πάρει πρόκριση από ευρωπαϊκό ή αντίστοιχο πρωτάθλημα άλλης επίρου. Οπότε το επίπεδο είναι πολύ καλό. Εμείς μπορώ να πω ότι παρότι είχαμε μια δύσκολη κλήρωση, αυτό ήταν καλό για τον Μάριο, για να δει τις δυνάμεις του, να συγκρίνει τον εαυτό του με ένα πολύ καλό αθλητή, με ένα παγκόσμιο πρωταθλητή. Είδαμε ότι δεν έχουμε μεγάλες διαφορές και εμείς δουλέψαμε ένα τετράμινο βασικά, γιατί ο Μάριος τώρα τελειώσει τις σπουδές του από τα ΤΕΦΑ της Θεσσαλονίκης. Δουλέψαμε το καλοκαίρι. Οι Ρώσοι είχαν ένα μήνα στην Ιαπωνία, πήγαν ένα μήνα νωρίτερα, είχαν την οικονομική δυνατότητα να πάνε ένα μήνα νωρίτερα και να είναι μέσα στο κλίμα και να προπονούνται εκεί, ας πούμε, γιατί είχαμε και 7 ώρες διαφορά. Εμείς φτάσαμε 2 μέρες πιο μπροστά από τον παγκόσμιο. Δεν μας το επέτρεπαν τα οικονομικά μας και κάναμε και θυσίες να πάμε. Βέβαια.
Γιατί τα έξοδα ήταν πολλά. Όταν δικά μας και ήταν πολλά. Θέλαμε με ξενοδοχεία 10 μέρες που μείναμε εκεί συνολικά γύρω στα 4.500 αεροπορικά εισιτήρια κτλ. Και σε αυτή τη δύσκολη εποχή δεν είχαμε και κάποια σημαντική υποστήριξη. Μας στήριξαν άνθρωποι που μας αγαπούν, εκτιμούν το έργο μας με τις δυνατότητες που είχαν οι άνθρωποι. Εντάξει, μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 600 ευρώ, ας πούμε, συνολικά για να. Τα άλλα τα καλύψαμε μόνοι μας. Λοιπόν, ωραία. Αυτή είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Τώρα, οργανώνεται και ένα Winter Camp τέλος Γενάρη. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι, κύριε Μαρέτη, το οποίο μας έκανε ακόμα πιο περήφανος. Στο αποχαιρετιστήριο πάρτι, όταν τελείωσε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και πήγαμε να φωτογραφηθούμε με τον αρχηγό τον Γκάντσο Ματζούι, ήταν τιμητικό αυτό. Με ρώτησε καταρχήν αν είναι ο γιος μου ο Μάριος. Είδε το επίθετο ότι είναι. Ναι, και του λέει του Μάριο, είμαι εντυπωσιασμένος μαζί σου. Να συνεχίσεις τη σκληρή προπόνηση. Μπορεί τα 4 επόμενα χρόνια που θα γίνει το Παγκόσμιο να είσαι εσύ ο τσάμπιον. Του το είπε 2 φορές αυτό. Κατά τη διάρκεια του αποχαιρετιστήριου πάρτι και μας στείλαν και έγγραφο από το Χόμπο, σας το έδειξα νωρίτερα, στα αγγλικά, που καλούν το Μάριο και αυτό είναι τιμητικό για μας πάλι. Ή στη Νέα Υόρκη, ή στη Νέα Υόρκη, ή στο Χόμπο να μείνει εσόκλειστο, σαν Τσιγκέκι, όπως το λένε. Ένα μεγάλο όνειρο για μένα προσωπικά. Βέβαια. Το να καλέσει ο ίδιος ο Παγκόσμιος Γραμματέας και. Έγινε πραγματικότητα. Βέβαια, αυτό είναι βέβαια. Λοιπόν, γιατί με πιέζουν στον χρόνο, πρέπει να κλείσουμε. Winter Camp τέλος Γενάρη. Είναι το τρίτο Winter Camp. Πάτε. Το κάνουμε πάνω στα χάνια του Πηλίου. Ενδείκνεται. Σε σκληρές συνθήκες. Η διαμονή μας θα είναι στο Χάνι το Κοκκίνι. Τον ευχαριστούμε γιατί και άλλες φορές ως εκπρόσωπος έρχονται και από άλλες πόλεις αθλητές. Η φροντίδα που μας παρέχει είναι πολύ καλή. Πολύ. Πότε θα γίνει? Και από τη διαμονή και από τη διατροφή που κάνουμε εκεί. Θα είναι το Σαββατοκύριακο 30 με 31 Ιανουαρίου. 30 και 31 Γενάρη. Μάλιστα. Γι' αυτό σας έχουμε δυνατότητα κάποια άλλη φορά να σας στείλουμε και κάποια πλάνα. Κάνουμε και μια σύνδεση εκείνες τις ημέρες, να τα δούμε όλα. Λοιπόν, να αναφέρω επίσης ότι είχαμε και άλλη επιτυχία. Ο πατέρας και δάσκαλος πήρε το. Να το πούμε γι' αυτό, γιατί έγινε, δεν τα λέει μόνος του. Έγινε πλέον Σιχάν, οπότε πήρε τον Ντουντάν. Ναι, μαζί με τον Μάριο εδώ. Γι' αυτό είπα έδωσα... την κλάση στην αρχή, αλλά δεν το αναφέρω. Έδωσα το δικό μου αγώνα, κύριε Μαρέδη. Έδωσε εξτάσεις για πέμπτα. Δώσαμε 150. Εσάς δεν σας λυπάμαι, είστε συνηθισμένος. Ήταν η τρίτη φορά που έδωνα εξετάσεις, γιατί στο δικό μας τον γκρουπ ο Κάντσο Ματσούι ακολουθεί κανονικά το αυστηρό πρόγραμμα των εξετάσεων, όπως ήταν ο ιδρυτής του συστήματος, ο Σωσάι Μασουτάτσο Γιάμα, ενώ σε άλλα γκρουπ δεν υπάρχει αυτό. Και παίρνουν εύκολα τους βαθμούς και μπορώ να πω με πολύ μεγάλη ευκολία. Εγώ με χρόνια ιστορία και αγώνες και παγκόσμια, ήταν η τρίτη φορά μου. Και τώρα δεν περάσαμε όλοι. 25 άτομα δώσαν εξετάσεις, 7 άτομα περάσαμε. Και συγχαρητήρια σε εσάς γιατί είστε ένας από αυτούς. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.